Δράργυρο να σπάει κάθε ρεκόρ φτάνοντας στα ύψη τον φετινό Μάρτιο στην Κρήτη. Παρατηρήθηκε σήμερα η αφρικανική σκόνη, όπου έπνιξε όλο το νησί με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά αποπνικτική σε όλο το Ηράκλειο. And watch the palace. And for this, the weather is super because it's not too hot, and you can go to the beach. It was a place we've never been to. We have traveled many places throughout Europe, and we've never been to Greece. So we thought it would be good to do, and especially Crete, which is we've always heard it's a beautiful island. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα στην Κρήτη σημειώθηκαν στις εξής περιοχές: Χανιά Νότια 30 βαθμοί, Σύση Λασιθίου 30 βαθμοί, Ρέθυμνο Πόλη 29 βαθμοί, Φαλάσσαρ Ναχανίων 29 βαθμοί, Χανιά Κέντρο 28 βαθμοί. Because I came from a cold climate in Wisconsin. Where are you from? So Wisconsin in the United States, and so I was hoping for a little warmer wet break from the winter weather. That's wonderful. Όχι, αλλά σίγουρα θα κάνουμε έτσι όπως πάνε η θερμοκρασία. Το ανοιξιάτικο καλοκαίρι στην Κρήτη απολαμβάνουν οι πρώτοι τουρίστες, με τους πιο τολμηρούς να κάνουν και τις πρώτες βουτιές. Δεν έχουμε επισκεφθεί ακόμα τη θάλασσα λόγω δουλειάς. Αλλά όπου να είναι θα επισκεφτούμε και ελπίζω να συνεχίσει ο καιρός να είναι τόσο όμορφος. Έρχε αρκετή ζέστη για Μάρτι. Νομίζω έπρεπε να είναι τουλάχιστον 5 βαθμούς κάτω. Σύμφωνα με το meteo.gr, ο φετινός Μάρτιος είναι ο πιο ζεστός τα τελευταία 14 χρόνια στην Κρήτη, ενώ η απόκληση με περιοχές της βόρειας χώρας είναι εντυπωσιακή, καθώς φτάνει έως και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Too hot. I like it, but not so warm.